σας μένα. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό, περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχνω, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μπαίνει αυτή η εκπομπή με την διπλή της ονομασία, διαξηφισμή τον πρώτο χρόνο και ενώπιος ενωπίως στην συνέχεια για 6 χρόνια, μπαίνει στον 8ο χρόνο απόψε. Και οποία τύχη να μπαίνει στον 8ο χρόνο με μια μοναδική μουσική συνάντηση. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτή τη μουσική συνάντηση. Ήδη πήρατε την πρώτη γεύση ακούγοντας τη Ρόζα από την καινούρια δουλειά του Θάνου Μικρούτσικου με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δυο που δεχθήκατε την πρόσκλησή μου για να περάσουμε μαζί ένα βράδυ συζήτησης και ελπίζω και μουσικών εξερευνήσεων στην καινούργια σας δουλειά. Να ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε πώς έγινε αυτή η συνάντηση, γιατί έγινε αυτή η συνάντηση, γιατί η κύριε Μικρούτση και Μητροπάνος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε κύριε Χατζηνικολάου που είμαστε εδώ απόψε και να ευχηθούμε πάρα πολλά χρόνια συνέχεια στην πραγματικά πολύ καλή σου εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση και σε ό,τι αφορά εμένα, θαύμαζα πάρα πολλά χρόνια τον Δημήτρη Μητροπάνο για τη φωνή του. Θα θυμηθώ το 1972 όταν έκανε την εκπληκτική δουλειά τον Άγιο Φεβρουάριο σε μουσική του Δήμου Μούτση και κείμενα του Μάνου Ελευθερίου, πόσο με είχε εντυπωσιάσει, και μιλάμε τώρα για 24 χρόνια πριν. Με εντυπωσίαζε αυτή η φωνή του που πιστεύω ότι κουβάλαγε πάρα πολλά πράγματα σε εμάς τους Έλληνες, ζούσαν οι συλλαβές στο στόμα του, ακόμα κι όταν το ρεπερτόριό του, μιλώ τα επόμενα χρόνια, ήταν λίγο απόμακρο σε μένα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια τραγούδισε καταπληκτικά τραγούδια, το Σαναζητώ στη Θεσσαλονίκη, τα Λαδάδικα, αυτούς τους δίσκους που έκανε με τον Μάριο Τόκα. Και έτσι μόλις απαλλάχθηκα των υπουργικών μου καθηκόντων και ξαναγύρισα στη μουσική, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι, σκέφτηκα όλα αυτά τα χρόνια, σκέφτηκα τη φωνή του, και το πρώτο πράγμα που ζήτησα ήταν να συναντηθώ μαζί του και να δούμε αν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Τα καταφέραμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, πολύ αγαπημένα. Η δουλειά είναι, όπως θα αντιληφθείτε, σχεδόν ερωτική ή μάλλον θα έλεγα ερωτική, και είμαι ευτυχισμένος. Κύριε Μητροπάνο, και εσείς όμως, πολύ καιρό πριν, όταν σας ρωτούσαν με ποιους συνθέτες θέλετε να συνεργαστείτε στο μέλλον, το όνομα του Θάνου Μικρούτσικου ήταν το πρώτο που λέγατε. Έχω μια συνέντευξη δηλαδή σε στιγμή, σε χρόνο που δεν υπήρχε υποψία συνεργασίας με τον Θάνο Μικρούτσικο. Σας ρωτάνε με ποιους θέλετε να συνεργαστείτε και απαντάτε πρώτα Θάνος Μικρούτσικος. Γιατί Μικρούτσικος, κύριε Μητροπάνο? Είχα πει και κάτι άλλο, ότι υπάρχει ο Θάνος που γράφει καλά τραγούδια, αλλά είναι υπουργός, τι να κάνουμε. Ευτυχώς για μένα, δηλαδή. Θάνος έφυγε από υπουργός. Κοιτάξτε, ήταν μια τελείως διαφορετική πορεία του Θάνου με εμένα. Πάντα υπήρχαν κάποια ερεθίσματα που με ρεθίζαν στο Θάνο. Πήγαμε δύο πορείες τελείως διαφορετικές. Όταν συναντηθήκαμε και συζητήσαμε για αυτή τη δουλειά και όταν πια άρχισα να ψάχνω τη δουλειά πιο βαθιά παρά από ότι από αυτά που ήξερα, όταν πια άκουσα όλη τη δουλειά, ανακάλυψα καταπληκτικά πράγματα και το έχω πει και στο Θάνο ότι θέλω κάποια φορά να τα ψάξουμε και μαζί κάποια πράγματα από παλιά, να τα ξανακάνουμε μαζί με μια άλλη άποψη. Αλλά εκείνο που εμένα με βοήθησε και με τρέλνε ήταν, μου άλλαξε πολλά πράγματα μέσα μου, ήταν μια συναυλία που έκανε στο Μέγαρο ο Θάνος τελευταία, και εκεί ανακάλυψα το Θάνο κάποια πράγματα που αυτό δεν ήξερα. Ξαφνικά στην κλασική του μουσική ο Θάνος μας βγήκε ερωτικός, συστηματίας, πράγματα που δεν. Που εγώ πήγαινα να ακούσω κλασικά ότι θα γίνει η Επανάσταση. Και εκεί ξαφνικά ήταν ένας ήρεμος Θάνος, βέβαια της εξάρτητος, αλλά πιο πολύ ερωτικός, πιο πολύ μελωδικός. Και μάλιστα το τόπο ότι... Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, εγώ κάθισα και διάβασα κάποιες συνεντεύξεις σας και των δύο, για να ανακαλύψω τι είναι αυτό που σας ενώνει. Ποια είναι τα κοινά σας στοιχεία. Θα ξεκινήσω λοιπόν αυτή την αναζήτηση των κοινών στοιχείων από το γεγονός ότι προέρχεστε και οι δύο από οικογένειες αριστερές, να το πω έτσι, και ότι είχατε και οι δύο πατεράδες με προβλήματα διώξεων εξαιτίας των πεποιθήσεών τους. Αλλά και οι ίδιοι αντιμετωπίσατε κάποιες διώξεις σε πολύ νεαρή ηλικία εξαιτίας των δικών σας πεποιθήσεων. Είναι αυτό μια βάση, μια αφετηρία, μια εκκίνηση για να συνεργαστούν δύο άνθρωποι, για να γίνουν φίλοι, για να δουλέψουν μαζί? Δηλαδή θέλω να πω, αυτά τα βιώματα, τα κοινά που κουβαλάει ο καθένας σας, δεν είναι παίξανε, παίζουν ένα ρόλο? Ναι, παίζουν ρόλο, πολύ ρόλο, ασυνείδητα αν θέλετε. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, είναι όμως ικανή. Έχει το πρώτο στοιχείο ότι δηλαδή
έχουμε μια κοινή καταγωγή σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε. Είναι έτσι. Διότι όταν ξεκινάς να αναζητάς τα πίσω σου χρόνια και αισθάνεσαι ότι τουλάχιστον ένα κομμάτι έχει κάποια κοινά στοιχεία, αντιλαμβάνεστε ότι ευκολότερα μπορεί να υπάρξει ένα κοινό πεδίο, όσο και αν τα πράγματα αλλάζουν, κύριε Χατζηνικολάου, γρήγορα, και πολλές αλλαγές έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και μεταλλαγές των ανθρώπων, αλλά και αλλαγές κοινωνικές. Εν τούτης, εμείς και ο Δημήτρης και εγώ είμαστε άνθρωποι που έχουμε μνήμη. Είχατε και οι δύο προβλήματα στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Είχατε, κύριε Μητροπάνο, εσάς, από ό,τι ξέρω, κάποια στιγμή σας ανάγκασαν να φύγετε από τα Τρίκαλα και να πάτε στην Αθήνα. Εντάξει, αυτές είναι προσωπικές επιλογές. Δεν σε αναγκάζει κανένας, άμα θέλεις, συμβιβάζεσαι ή κάνεις κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν παίρνεις αποφάσεις και κάνεις. Και εγώ μπόρεσα να έρθω στην Αθήνα, ήταν συγκεκριμένοι λόγοι που μπορούσα να έρθω στην Αθήνα, γιατί θα μπορούσα να μην έρθω στην Αθήνα. Και είτε να συμβιβαστώ, είτε να μην είμαι τραγουδιστή σήμερα, είτε πάρα πολλά. Είναι αλήθεια ότι μέχρι τα 16 σας χρόνια πιστεύατε ότι είστε ορφανός και ανακαλύψατε ότι ο πατέρας σας ζει από μια επιστολή? Κάπου, ναι, ορφανός γραφόμουν μέχρι τα 16 μου χρόνια. Τον πατέρα μου τον γνώρισα 28-29 χρόνια. Μάλιστα. Έχετε αντίστοιχες ιστορίες πιέσεων στα μαθητικά χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω, παρόλο που η οικογένειά μου ήταν μια οικογένεια αστική, έτσι, διότι ο παππούς μου ήταν εργοστασιάρχης, εν τούτης ο πατέρας μου είχε υποστεί πολλές διώξεις και εγώ μεγάλωσα μετεμφυλιακά σε μια επαρχιακή πόλη, με το στίγμα σε εισαγωγικά για μένα, δεν το θεωρούσα έτσι, αλλά είμαστε τα αριστερά μοιάσματα, κύριε Χατζηνικολάου, έστω ιστορικά τα θυμάστε, γιατί είστε νέος εσείς. Σας ρωτάω και ξεκινάω την συζήτηση από αυτό το κοινό στοιχείο για να έρθω στο τραγούδι. Όταν ο Μικρούτσικος σε συνεντεύξεις από το 1974 και μετά και για πολλά χρόνια τον ρωτούσαν γιατί γράφεις μουσική, έδινε πάντα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια κοινωνική διάσταση. Βρήκα μια τελευταία συνέντευξή του που τον ρωτάνε γιατί γράφεις μουσική και λέει παλεύω με το χρόνο. Κάτι αλλάζει λοιπόν εδώ. Κάτι αλλάζει, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τι αλλάζει? Βέβαια. Τι αλλάζει? Αλλάζει ότι όλα τα οράματά μας, δεν θα πω συνετρίβησαν γιατί είναι πολύ σκληρή λέξη και μιλάω όχι μόνο για προσωπικά οράματα αλλά για συνολικά οράματα, κύριε Χατζηνικολάου. Δείτε τι έγινε τα τελευταία 30 χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε, με την αριστερή ιδεολογία αν θέλετε, για να το πούμε έτσι απλά να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, και θα δείτε ότι έγιναν τέτοιες αλλαγές. Το όραμα για μια κοινωνία δίκαιη δεν μας βγήκε και από εκεί και πέρα είτε άλλοι χαθήκαμε, είτε άλλοι πήγαμε σπίτι μας, είτε άλλοι επιμένουμε σε άλλους χώρους. Εγώ προσωπικά επέλεξα το χώρο του πολιτισμού και επιμένω, προσπαθώντας να συμβάλλω στη δημιουργία νησίδων όπου μπορούμε κάποιοι τουλάχιστον να αμυνθούμε σε αυτή τη ζωή η οποία, όπου και να στρίψουμε το κεφάλι μας, όλο και προβλήματα βλέπουμε, για να μην μπούμε τώρα σε βαθιά νερά, να μείνω εδώ. Η μετάθεση λοιπόν του δικού μου στόχου σε ένα στόχο προσωπικό, όπου παλεύω εγώ με το πιάνο μου, εγώ με το χαρτί μου, σε σχέση με το χρόνο, ο οποίος θα μας συντρίψει όλους μας, και εσάς και τον Δημήτρη και εμένα, ελπίζω όχι τη μουσική μου, είναι αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω. Κύριε Μητροπάνο, ένα κοινό στοιχείο, εκτός από την αριστερή καταγωγή, να το πω έτσι, είναι ότι και οι δύο μιλάτε για την πολιτική με έναν τρόπο αρκετά έντονα απορριπτικό. Λέει, για παράδειγμα, ο Μικρούτσικος ότι δεν είναι αισιόδοξος για την πορεία του τόπου. Είμαι, λέει, ατομικά αισιόδοξος, δεν είμαι αισιόδοξος για την πορεία του τόπου. Και εσείς λέτε ότι η πολιτική είναι η μούρη μας. Και βρίσκω και εδώ μια δεύτερη συγγένεια, αυτήν την στάση την αρνητική απέναντι στα δρόμενα. Αν η πολιτική είναι η μούρη μας, είναι άσχημη αυτή η μούρη. Γι' αυτό το λέτε έτσι? Και υπάρχει, βλέπετε ελπίδα μπροστά? Μα αν έβλεπα ελπίδα θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει αυτή η ελπίδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ελπίδα. Ή τουλάχιστον δεν είναι ορατή αυτή η ελπίδα που μπορεί να έρθει. Και όταν λέω ότι η πολιτική είναι η μούρη μας, εννοώ ότι δεν ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι από εμάς. Τα ίδια κάνουμε αυτοί και τα ίδια κάνουμε εμείς σε κάποια άλλα πράγματα.
Λοιπόν, μην ρίχνουμε όλα τα βάρη στους πολιτικούς. Αφού εμείς αυτούς έχουμε, αυτούς επιλέγουμε. Γιατί στο φινάλε έχουμε και το δικαίωμα της επιλογής. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι της μόδας να κατηγορούν την πολιτική και τους πολιτικούς και δεν ανήκω σε αυτή τη μόδα. Μιλάω λίγο πιο βαθύτερα. Δηλαδή, από τη στιγμή που σοσιαλιστικό όραμα δεν υπάρχει, και αυτό είναι πλήρως αποδεκτό από όλους, δεν υποστηρίζει κανείς ότι υπάρχει, είμαι υποχρεωμένος να δω ρεαλιστικά τι υπάρχει. Αυτό που υπάρχει δεν μ' αρέσει. Και δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα ανακαλύψω τους τρόπους για να μην υπάρχει. Βλέπω λοιπόν την πολιτική να κάνει μια διαχείριση. Εύκολα πρέπει να με ρωτήσετε και τι ήθελες υπουργός, κύριε Μικρούτσικε. Θα με ρωτήσετε? Δεν ξέρω. Τότε προχωράω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Όχι. Λέω λοιπόν, αφήστε με λοιπόν να πω ότι, ή μάλλον αφήνω εγώ τον εαυτό μου να πει, ότι αυτό το οποίο υπάρχει δεν μ' αρέσει, διότι προσπαθεί να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανεπιτυχώς μία διαχείριση και όχι μία αλλαγή. Μα από αυτή την άποψη είμαι αρνητικό. Εσείς επιδιώξατε την αλλαγή όταν βρεθήκατε σε ένα χώρο που είχατε εξουσία. Δεν είναι ο κατάλληλος χώρος η εκπομπή σας να σας αποδείξω ότι το επιχείρησα. Μένω μόνο, η εκπομπή μας, η συγκεκριμένη, ναι. Για το όνομα του Θεού, έτσι δεν υπονοώ κάτι άλλο. Μα γι' αυτό κι εγώ είχα τον ενδιασμό να ρωτήσω, ναι. Ή όχι, για να μην μπούμε. Όμως με ρωτάτε σε μια άλλη και είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Επεχείρησα αλλαγή σε ορισμένους χώρους, σε άλλους μεθοδολογικά την κατέδειξα και σε 2-3 χώρους, παρόλο στους 27 μήνες που ήταν λίγοι, το απέδειξα. Αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σε μια, ένα γυρνάω άλλο σελίδα, όχι άλλη πολιτική, δεν αντέχω, δεν αντέχει κανείς μας άλλη πολιτική σήμερα το βράδυ, σε αυτή την ατμόσφαιρα και με το πιάνω ανάμεσά μας. 100% μαζί σας. Ο Μικρούτσικος λέει, δεν έχω κάνει σκόντο και μιλάει για τη μουσική του. Και ο Μητροπάνος λέει, δεν κάνω οικονομία στο τραγούδι. Σε ανύποπτο χρόνο, δύο διαφορετικές δηλώσεις που μου μοιάζουν πολύ, πολύ όμοιες. Τι συμβαίνει, θέλω να μου εξηγήσετε πώς το εννοεί, ναι, ο καθένας. Ναι, τι θα πει δεν κάνω οικονομία στο τραγούδι. Υπάρχει μια διαφορά. Μπορείτε να κάνετε οικονομία. Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εδώ πέρα είναι διαφορετικά πράγματα. Απομονώνεται μια φράση από μια ολόκληρη ιστορία. Ναι, ψάχνω λοιπόν να βρω τα κοινά, ναι, σας στοιχεία. Πάντως, ναι, τα καταφέρατε, κύριε Χατζηνικολάου, μπράβο σας. Δηλαδή έχετε βρει πράγματα που όντως είναι νηματάκια. Όντως υπάρχουν. Αλλά αν τα βάλεις κάτω ολόκληρο ότι υπόθηκε, ότι είπα δεν κάνω οικονομία στο τραγούδι, εννοούσα φωνητικά. Ότι δεν μπορώ να κοροϊδεύω, δεν μπορώ, θα τραγουδάω. Είναι και αυτό ένα. Κατά πώς. Δεν κάνει κόντο. Με νοιάζει, δηλαδή, με νοιάζει πάρα πολύ να το ευχαριστήσω πρώτα εγώ και πιστεύω ότι έτσι θα περάσει στους υπόλοιπους. Δεν μπορώ λοιπόν να κοροϊδέψω, να πω ότι ναι, θα κάνω οικονομία φωνή, θα κάνω αυτό για να ξεπεράσω κάποια πράγματα να κάνω. Όχι. Όσο θα αντέχω και θα μπορώ και θα αντέχει αυτή η φωνή, θα την έχω έτσι απλόχερα να την ευχαριστήσω και εγώ πάνω από όλα. Να σας πω, εσείς όταν να λέτε, σας δεν πω κάνω σκόντο. Εγώ θα μου επιτρέψετε όχι να απαντήσω σε σχέση με αυτά που είπε ο Δημήτρης, αλλά νομίζω ότι πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσει ένας τρίτος αυτές τις δύο φράσεις μας είναι ότι έχουμε και δυο ένα κοινό στοιχείο, το στοιχείο του πάθους. Το υπηρετούμε ο καθένας από τη σκοπιά του, αυτός με τη φωνή του, εγώ με τη μουσική μου, και αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο. Πώς πήγε αυτή η συνεργασία, πώς δέσατε καλά στο στούντιο, στην ηχογράφηση? Συγκλονιστικά και θέλω να περάσατε καλά, δηλαδή, τέλεια, αυτό ρωτάω. Και θέλω να καταλάβουν όσοι μας βλέπουν σήμερα. Γιατί βλέπω ότι κάνετε δηλώσεις σε υπερθετικούς βαθμούς. Ναι, και εδώ ο Μικρούτσικος αυτή δηλώνει από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω γράψει. Ο Μητροπάνος λέει ονειρεμένη δουλειά. Ναι. Φαίνεται ότι περάσατε καλά. Λέμε και πιο χοντρά πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Λέμε και πιο χοντρά πράγματα. Απλώς δεν έχετε υπόψη σας δηλώσεις μας. Μιλάμε για υπερθετικούς του υπερθετικού. Αλλά το θέμα είναι το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Ότι δηλαδή συναντηθήκατε πράγματι πατησίων και παραμυθιού γωνία. Πατησίων και παραμυθιού γωνία, και μου δίνετε μια ατάκα για να σας το παίξω αυτό το κομμάτι. Αλλά πριν σας το παίξω, να σας πω ότι δεν θέλω να πιστέψουν οι τηλεθεατές, και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι πρόκειται για αυτό το κοινότοπο πράγμα που λέγεται πριν από κάθε δουλειά. Και καλόν θα ήταν ένα χρόνο μετά, που θα την ξέρει ο κόσμος αυτή τη δουλειά, να καταλάβει, και θα καταλάβει τότε ότι είμαστε πολύ ειλικρινείς. Να φυλάξω καλά την εκπομπή στο αρχείο, μου λέτε, σας γιατί σε ένα χρόνο πολύ θα έχει μεγαλύτερη αξία από ακριβώς, ό,τι σήμερα. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλετε να πάμε με το παραμυθιού και θα μου κάνετε τη μεγάλη χάρη να συναντηθώ κι εγώ μαζί σας, πατησίων και παραμυθιού γωνία? Δεν περιμένω να μας το ξαναπείτε, το αρχίζουμε. Ξημερώνει στο γαλάζιο σου
το στρώμα. Λιώμα ξύπνησα, μα αγαπώ ακόμα. Στα ξεφθυμώ φαρμάκι για το γκρεμί. Με μισή μεζούρα τζιν και λίγο αψέντη. Με ακορδάλα μινωρέ προς το γκρίζο. Καμιλιαρικά τραγούδια σου σφυρίζω. Σαν μικρός Λαχιόπολης ώρα μία. Πατησιών και παραμύθιου γωνία. Με ακορδάλα μινωρέ προς το κρίζο. Καμιλιαρικά τραγούδια σου σφυρίζω. Σαν μικρός Λαχιόπολης ώρα μία. Πατησιών και παραμύθιου γωνία. Αν όταν θα επιστρέψουμε δεν είστε εδώ, νομίζω πως έχετε ήδη καταλάβει ότι εσείς θα χάσετε. Καρδιά να κρατηθείς, που πας στα γάντια κι αγαπάς κι όλο σε χανώ. Κόσμε μου γίνες πληγή κι είναι το γρήγορο παργή που μορμήνεψε να πιω και να με θυσώ. Για να παρηγορηθώ, μη τυχόν και λυπηθώ, την κακούργα την αγάπη της να σβήσω κι ας καθώ. Όσο σου πηγαίνει η βροχή κείνο το βράδυ του Γέναρη και λέγες μέσα στη βοή κανένα μέλλον δεν μπορεί. Αυτό που ζούμε να μας πάρει. Τώρα ποζάρει στο γυαλί
νύχτα η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χαρό γίναν πει, με τσιγάρο φεύγουνε στα χειλή. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Και ελπίζω βέβαια να καταλάβατε γιατί σας είπα ότι θα χάσετε αν φύγετε από την συντροφιά μας. Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και θέλω να έρθω σε μια δήλωση που κάνατε, κύριε Μικρούτσικε, πολύ παλιότερα και να ρωτήσω αν ισχύει ακόμη. Αν έχετε δηλαδή λόγους να κατεβείτε στα προπήλαια σήμερα. Είχατε πει σε μια παλιότερη συνέντευξη ότι είμαι από τους λίγους που μπορούν ακόμη να κατεβαίνουν με το πιάνο τους στα προπήλαια και να διαμαρτύρονται για πράγματα που συμβαίνουν. Σήμερα έχετε λόγους να κατεβείτε στα προπήλαια. Κοιτάξτε, αν θέλετε για λόγους ξεκάθαρα συγκυριακούς δεν θα μπορούσα να, το κάνω αυτό τον καιρό. Αλλά ότι υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν. Όπως? Τι σας ενοχλεί? Και τι δεν με ενοχλεί, κύριε Χατζηνικολάου? Με ενοχλεί ό,τι ενοχλεί σχεδόν όλο τον κόσμο. Με ενοχλεί, αν θέλετε, μια ρατσιστική αντίληψη που υπάρχει διάχυτη και εκπορεύεται από παντού για πολλές μειονότητες που υπάρχουν στην κοινωνική μας ζωή. Αν θέλετε, με ενοχλεί μια τάση για αστυνόμευση της ζωής μας γενικότερα, όπως αυτή επικρατεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες μητροπόλεις. Με ενοχλούν όλα αυτά τα φαινόμενα για τα οποία θα μπορούσα να διαμαρτυρηθώ. Το ότι δεν μπορώ να το κάνω σε αυτή τη φάση, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συγκυρία. Μέχρι πρώτην ως ήμουν υπουργός και δεν θα μπορούσα να διαμαρτυρηθώ εναντίον μιας κυβέρνησης προς το παρόν, η οποία, από την οποία έπαψα να είμαι υπουργός. Το προς το παρόν μου αρκεί προς το παρόν και περνάω στον κύριο Μητροπάνο για να ρωτήσω τι σας ενοχλεί και τι σας αγχώνει στη ζωή μας. Το βασικότερο που με ενοχλεί είναι ότι νομίζω ότι δεν πάει τίποτα καλά και δεν βλέπεις πουθενά έτσι κάτι καλύτερο να έρχεται. Εκτός από τη δουλειά μας, ρε Δημήτρη. Είστε ατομικά αισιόδοξος κι εσείς, δηλαδή συμμερίζεστε αυτήν την δήλωση του Θάνου Μικρούτσικου ότι δεν είμαι αισιόδοξος για τα γενικότερα πράγματα, αλλά ατομικά είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος για τα... Ούτε ατομικά. Ατομικά είστε αισιόδοξος. Ατομικά οπωσδήποτε και προσπαθώ να κάνω πράγματα. Για μιλήστε μου τώρα εδώ για ένα άλλο πολύ σημαντικότερο στοιχείο που σας ενώνει και που εγώ το ξέχασα, ενώ έπρεπε από αυτό να ξεκινήσω. Έτσι έπρεπε. Ότι έχετε και οι δύο κόρες σε ηλικία γάμου, για τον γιο μου εννοώ σε ηλικία γάμου. Και θέλω να μου μιλήσετε για αυτή τη σχέση. Κοίταξε, ο Θάνος οπωσδήποτε είναι πιο έμπειρος. Εγώ είμαι καινούριο στο θέμα. Εγώ ένα ακόμη και βγαίνω πολύτεκνος. Παίρνω άδεια ταξί. Φοβερή εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ακόμα. Έβγαλε από μέσα σας η παρουσία του παιδιού καινούργια πράγματα, καινούργια συναισθήματα, καινούργιες πλευρές. Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, σας μαλάκωσε. Πάρα ανθρώπινα. Πολύ μαλάκωσε, πάρα πολύ με προσγείωσε σε πολλά πράγματα. Και πιστεύω ότι το σημαντικότερο από όλο είναι αυτό το χαμόγελο που όταν βλέπεις τελειώνουν τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα, τελειώνει. Διάβασα σε μια συνέντευξη να λέτε αγαπάω τη δουλειά μου, αλλά δεν είναι το παν για μένα. Πού πηγαίνει αυτό? Οπωσδήποτε την αγαπάω τη δουλειά μου, αλλά δεν είναι ξαφνικά ότι η δουλειά μου είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα σημαντικά. Θεωρώ ότι η οικογένειά μου είναι πολύ πιο σημαντικό πράγμα. Εγώ έχω μια μικρή διαφοροποίηση. Εμένα η δουλειά μου είναι πάνω απ' όλα. Η μουσική είναι η ζωή μου, τρέχει μέσα μου. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν περνάει μέσα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Παντρεύονται η δουλειά, επομένως με την οικογένεια παντρεύονται. Ναι, η απάντησή μου είναι σαφής, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχει άλλη απόχρωση στην σχέση του καθενός σας? Δεν υπάρχει απόχρωση. Αν θα σκεφτείτε ότι ο Θάνος είναι δημιουργός, ενώ εγώ είμαι εκτελεστής, κάπου είναι τα πράγματα
Νομίζω ότι ο Θάνος δημιουργεί. Άρα λοιπόν, εγώ η δημιουργία πιο πολύ είναι στην οικογένεια, είναι πιο πολύ εκεί. Και υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ βασικό. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Περιμένει δεύτερη κόρη και θέλω να τον ρωτήσω αν με τρεις γυναίκες είναι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει. Α. Είναι δύσκολος ο ρόλος. Θα του πω εγώ που τα καταφέρνω με τρεις γυναίκες. Εγώ τα καταφέρνω ανάμεσα σε τέσσερις. Καθόλου δύσκολο πιστεύω και εγώ έχω πει ότι αν τύχει να κάνω κι άλλο παιδί, και αυτό κόρη θέλω να είναι. Ναι, ήθελα να πω προηγουμένως ότι εκείνο το οποίο είπαμε απλά πράγματα είναι δεν θα μπορούσα να είμαι κάτι άλλο έξω από τη μουσική, δεν θα ήμουν εγώ. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ τι έρχεται πρώτο, αλλά δεν θα ήμουν και εγώ αν δεν είχα αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα. Συνεπώς υπάρχει μια ταύτιση. Το ερώτημα δηλαδή έτσι όπως το θέσατε σε μένα δεν έχει νόημα. Μάλιστα, κατάλαβα. Να μιλήσουμε λίγο για το τραγούδι, για το ελληνικό τραγούδι. Ναι. Είστε ευχαριστημένοι από αυτά που συμβαίνουν στο χώρο σας? Η εικόνα είναι καλή? Δηλαδή μιλήσατε με αφορισμούς για την πολιτική, μιλήσατε με αφορισμούς για αυτά που συμβαίνουν στο κοινωνικό περίγυρο. Και από την άλλη μεριά, από ό,τι κατάλαβα, δηλώνετε μάλλον ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι για τα όσα σημαίνουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Να μου επιτρέψετε με όλη δηλαδή, θέλω να πω, εκεί δεν περνά αυτό το μικρόβιο που λέγεται κρίση. Ναι. Να μου επιτρέψετε με όλη τη συμπάθεια που γνωρίζετε πως σας έχω, ότι δεν μίλησα με αφορισμούς. Υποχρεώνουμε σε μια σύντομη εκπομπή να φαίνεται ότι μιλάω με αφορισμούς. Έχω επιχειρήματα για αυτά που λέω. Εκ των πραγμάτων μιλάω συμπερασματικά. Δεκτή. Ακριβώς. Μετά, από εκεί και πέρα, εγώ είμαι αισιόδοξος για τον εαυτό μου και για αυτά που κάνω. Από εκεί και πέρα, είμαι αισιόδοξος για πάρα πολλούς συναδέλφους μου, τους οποίους μπορώ αυτή τη στιγμή να σας κατονομάσω και είναι αρκετοί. Κάντε το, κύριε Μικρούτσικη. Δηλαδή, ο έπαινος αξίζει να ακούγεται. Βεβαίως. Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Αδελφή Κατσιμίχα, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, πιο καινούργοι, Ορφέας Περίδης, μπορώ να σας μιλήσω για πολλούς. Αυτοί όλοι γράφουν σήμερα την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και τη γράφουν καταπληκτικά. Και σίγουρα έχω ξεχάσει και άλλους. Για αυτούς είμαι αισιόδοξος και είμαι και ευτυχής. Για όλη τη λέλαπα υποπροϊόντων που μας σερβίρεται, δεν είμαι δυστυχής, αδιαφορώ, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θυμώνετε, κύριε Μητροπάνο, όταν βλέπετε κάποιες φορές ότι αυτή η λέλαπα υποπροϊόντων στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μικρούτσικος περνάει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, στην πρώτη σελίδα, να το πω έτσι, του ενδιαφέροντος, και στις μέσα σελίδες είναι κρυμμένα μονοστιλάκια και διστιλάκια, διαμάντια, όπως θα έλεγε ένας παλιός δημοσιογράφος, που δεν τους δίδεται η σημασία, η αξία που θα έπρεπε να τους δοθεί από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά ίσως και από την ελληνική κοινωνία. Πιστεύω ότι από την ελληνική κοινωνία παίρνουν αυτό που θέλουν. Πιθανόν να μην παίρνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά πέρα από εκεί, αυτή η λέλαπα που λέμε των υποπροϊόντων, περνάει μεν, αν θες γυαλίζει για κάποιο διάστημα, φεύγει. Και πέρα από εκεί ξαναγυρνάμε πάλι σε αυτά που είπατε, διαμαντάκια είτε διαμάντια. Αυτά μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή, αυτά είναι που μας κάνουν παρέα. Αυτά είναι που θυμόμαστε όταν κάτσουμε παρέα να τραγουδήσουμε. Δεν νομίζω ότι τα τραγούδια που τα ονομάζουμε με ημερομηνία λήξης είναι αυτά που θα μας συντροφεύσουν ποτέ. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Πιθανόν σήμερα να υπάρχουν σε πιο μεγάλο ποσοστό. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή είναι η κατάσταση. Όχι. Πάντα θα συζητάμε και θα τραγουδάμε με τραγούδια τα οποία μας αγγίξαν, που τα τραγουδήσαμε, που τα αγαπήσαμε. Αυτά τα διαμαντάκια που λέμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που θεωρώ πολύ βασικό. Εγώ πιστεύω στο καλά κρυμμένο ήθος του λαού, το οποίο, έστω και τραυματισμένο, υπάρχει. Δεν πιστεύω στις συνήθειές του που του επιβάλλονται και μάλιστα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις όποιες εξαιρέσεις, με τερατώδη δύναμη. Υπό αυτή την έννοια, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα τα βάλω με τις συνήθειες. Εγώ πάω με αυτούς για να βγάλω το κρυμμένο ήθος τους. Και πρέπει να σας πω ότι, όπως λένε οι ειδικοί σπεσιαλίστες, αυτή εδώ η δουλειά, εκτός από πολύ καλή, θα δείξει, μάλλον θα είναι και πολύ εμπορική. Άρα σημαίνει ότι θα περάσει. Όπως πέρασε πρόσφατα και η άλλη μου δουλειά με τη Μίλβα, που έκανε επίσης τεράστιο αριθμό πωλήσεων. Θέλω να πω με αυτό, δεν είναι θέμα διαφήμισης, δεν έχω πια ανάγκη για τέτοιο πράγμα.
Λέω λοιπόν ότι κάποιες δουλειές σοβαρές έχουν το κοινό τους και δεν το μεγάλο κοινό. Δεν αντιλέγει κανείς αυτό, αλλά παράλληλα αναπτύσσονται δίπλα και κάποια άλλα φαινόμενα, κάποιες δουλειές. Εγώ τις χτυπάω με τη δουλειά μου, τι άλλο να κάνω. Να κάνω διαδήλωση, αν θέλετε, την κάνω κι αυτή. Πείτε μου κάτι άλλο, υπάρχουν χώροι στους οποίους αισθάνεστε καλά όταν τραγουδάτε σήμερα? Υπάρχουν χώροι που να έχουν αυτή τη ζεστασιά και το χρώμα, να πω, της παλιάς μπουάτ, αυτήν την αμεσότητα της επικοινωνίας? Ναι, η παλιά μπουάτ, ας μην τη συζητάμε, ήταν κάποια άλλη ιστορία. Υπήρχε ένα πιάνο, μια φωνή, δεν υπήρχαν μικρόφωνα, δεν υπήρχαν αυτά, ήταν τελείως άλλο πράγμα. Μοιραία δεν μπορούσε να συνεχιστεί, ή αν θες μπορεί να υπάρχουν σε κάποια πολύ μικρή κλίμακα. Πέρα από εκεί οπωσδήποτε υπάρχουν χώροι επιλεγμένοι και πιστεύω ότι συνέχεια, ευτυχώς δηλαδή, γίνονται τέτοιοι χώροι και ευτυχώς για το τραγούδι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν, αγωνίζουν σε αυτό το χώρο. Πάντα θα υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Απλά και μόνο πιστεύω ότι είμαστε σε μια φάση τώρα που δημιουργούνται συνέχεια καινούργιοι τέτοιοι χώροι που παίζεται καλό τραγούδι. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα. Απλά και μόνο μην αφήσω να μας ξεφύγει, γιατί πιστεύω ότι δεν φταίνει τόσο πολύ η χώρη που παίζει το τραγούδι. Η προοπτική αντιμετώπιση που έχουν, πώς αντιμετωπίζουμε τον χώρο. Γιατί φτιάχνουμε τον χώρο, κάνουμε τα πάντα. Το θέμα είναι τι λέγεται μέσα και πώς λέγεται. Εκεί είναι το πιο σημαντικό. Γιατί μπορεί να πας σε έναν χώρο, ο οποίος να είναι καταπληκτικός για να τον κάνεις να μην βλέπετε ή να μην ακούγεται, και να πας σε έναν χώρο, τον οποίο έστω είναι χαρακτηρισμένος άσχημα, και να πας μέσα. Ξαφνικά να ακούσει άλλα πράγματα και να μην σε νοιάξει ο χώρο, να μην σε νοιάζει, γιατί κάπου αρχίζει το τραγούδι και καταλύει πάρα πολλά πράγματα. Τι λέτε, κύριε Μικρούτσια? Θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές, αρκεί και οι τραγουδιστές μας που εμφανίζονται σε αυτούς τους χώρους να έχουν και μια ενότητα και, και ένα νήμα που να τους. Δηλαδή να μην αλλάζουν απόψεις. Τη μία κάνω συναυλίες, την άλλη τραγουδάω σε χώρους, τη μία γίνονται τα μεν, γίνονται τα δε. Ο Δημήτρης, και αυτό είναι το σημαντικό, έχει μια ενότητα από την αρχή. Δηλαδή, τραγουδούσε σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, έκανε τις αλλαγές του απάνω σε μια κατεύθυνση. Και όσο είμαστε σοβαροί, πρέπει και εμείς να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Πάντως, χώροι υπάρχουν πολλοί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσατε για την πορεία του. Mm. Πώς είδατε αυτή την στροφή των τελευταίων ετών? Και στροφή, ίσως να μην είναι σωστή η λέξη που πάντως καταλαβαίνομαστε, ξέρω τι λέτε. Ναι. Αυτό το αγκάλιασμα με το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ήταν εντελώς απαραίτητο, και να ξαναπούμε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη δικιά μου κρίση για τον Δημήτρη. Ήταν εντελώς απαραίτητο, καταρχήν έγινε όριμα. Νομίζω ότι είναι, για να κάνω κι εγώ μια κρίση, την πρώτη κρίση σε αυτήν την εκπομπή, από τους λίγους που δικαιούνται τον τίτλο, την τιμή να λέγονται λαϊκοί τραγουδιστές. Ναι. Με ό,τι θετικό σέρνει αυτός ο τίτλος πίσω του. Ναι. Εγώ είμαι ακόμα πιο υπερθετικός, αλλά ας μην το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι ο Μητροπάνος έχει κάνει αυτήν, ας πούμε, την αλλαγή με πολύ ωριμότητα σκέψη, βιώνοντάς τη ταυτοχρόνως. Είναι σοβαρό αυτό. Δεν είναι ο Φαταούλας που είπε «έκανα αυτά εκεί, τώρα ποιος μου λείπει να τον βάλω στο πλωστάσιο, Μικρούτσικος, πάρτε τον». Όχι. Είναι, το βιώνει αυτό το πράγμα, και γι' αυτό βγαίνει η δουλειά καταπληκτική. Έχει αίμα και πάθος, κύριε Χατζηνικολάου. Πείτε μου κάτι, κύριε Μητροπάνο. Η τύχη παίζει ένα ρόλο στην πορεία ενός τραγουδιστή? Για παράδειγμα, διάβασα κάπου να λέτε ότι τη Σαλονίκη, που ήταν ένα τραγούδι που τραγουδήθηκε από όλους τους Έλληνες, έκανε μεγάλη επιτυχία, την είχαν απορρίψει πολλοί τραγουδιστές. Δεν θέλαν να την τραγουδήσουν. Και ότι εσείς το ανασύρατε αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή από αυτά που σας προτείνανε και είπατε «θα το πω». Απλά ήρθε ο Μάριος και μου πήρε τα τραγούδια. Μου άρεσε, το πήρε καταπληκτικό. Απλά και μόνο αν θες ήταν λίγο δύσκολο. Παίζει ρόλο η τύχη ή το αυτή? Δηλαδή, το να προβλέψει κανείς αν ένα τραγούδι θα γίνει επιτυχία θέλει εμπειρία, έτσι? Μα καταρχήν δεν ήταν. Κύριε, εγώ δεν είχα σημαδέψει ότι αυτό το τραγούδι θα κάνει αυτή την επιτυχία, ότι θα γίνει. Όχι. Ήταν γενικά η δουλειά του Μάριου του Τόκα που μου άρεσε, και αν θέλετε, άλλο ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι. Εκεί μέσα δεν ήταν το συγκεκριμένο. Δεν έχει να κάνει. Μια δουλειά όταν την ξεκινάς, αν ο σκοπός είναι και λες θα κάνω αυτή τη δουλειά και θα κάνω σουξέ, πιστεύω ότι δεν με αφορά. Να σας το εξηγήσει λίγο ο δάσκαλος, κύριε Χατζηνικολάου. Ο δάσκαλος λοιπόν λέει ότι δεν είναι τίποτα στην τύχη, όσο και αν ασυνείδητα το πήρε ο Δημήτρης και δεν το πήρε ο Χ άλλος τραγουδιστής. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Μόνο στο στόμα του θα ζούσε αυτή η Σαλονίκη. Καταλαβαίνετε?
Είπατε πριν το αγαπημένο μου τραγούδι σε αυτό το δίσκο δεν ήταν αυτό. Καλή ευκαιρία να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι στη δουλειά που κάνατε με τον Θάνο Μικρότσικο. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο μπέρμα και να σας πω κάτι. Αν θέλετε, αυτά τα τραγουδίσματα που δεν είπαμε. Πια αρχίζω και στεναχωριέμαι και λυπάμαι για αυτά που δεν βάλαμε στο δίσκο. Και αν θέλετε, αρχίζουν να γίνονται αυτά τα πιο αγαπημένα μου. 14 τραγούδια, 55 λεπτά έχει ο δίσκος. Είναι δίσκος Ben Hur. Και τα αγαπάμε και τα 14. Εμένα μου λείπουν πιο πολύ τώρα πια αυτά που δεν βάλαμε. Μάλιστα. Αν μπορούσατε να φτιάξετε μόνο σας με την σύγχρονη τεχνολογία, με ένα μαγικό ραβδί, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, μια παλιά φωτογραφία, ποια πρόσωπα της ζωής σας θα βάζατε μέσα? Σε μια κυτρινισμένη φωτογραφία που θα ήταν απέναντί σας σε ένα κάδρο, ποια πρόσωπα της ζωής σας θα θέλατε να είναι μέσα? Θα βάζα τη μάνα μου, τον αδερφό της μάνας που χρωστάω σχεδόν τα πάντα, τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Εσείς? Θέλετε εγώ να σας πω, εντελώς συγκεκριμένα θα βάζα τις τρεις κόρες μου και τη γυναίκα μου. Και από εκεί και πέρα, αρκετά κυτρινισμένα, όσοι κρυφά περπάτησαν μαζί μου. Να ακούσουμε την παλιά φωτογραφία. Δεν το έχουμε κάνει πρόβα, κύριε Χατζηνικολάου, και ξέρετε κάτι. Θα ήθελα, παρόλο που ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και θα έρθω και στο σπίτι σας, θα σας το παίξω, σας το υπόσχομαι. Α, έχουμε τέτοια. Βεβαίως. Βεβαίως, θα φέρω την κόρη μου να κάνει προσέξτε, παρέα. Προσέξτε, αυτές είναι δεσμεύσεις που εγώ είναι δεσμεύσεις, ως μικρό δηλαδή, παιδί της εισπράττω. Έμαθα μάλιστα ότι η σύζυγός σας μαγειρεύει καταπληκτικά την ώρα που ακούτε τα τραγούδια μου. Το θεωρώ αυτό καταπληκτικό. Γι' αυτό το λόγο αφήστε με να σας κάνουμε εμείς μία έκπληξη πάλι από αυτό το δίσκο. Παρακαλώ. Τα μάτια που περίμενα έτουτο το βραδάκι γυνασκιές και γλύφουνε τα αυτιά μου σαν σκυλιά. Με βγάζουν από το δρόμο μου και μέσα στο σκοτάδι ένα μαχαίρι αφήνουνε στα χέρια μου απαλά. Γιώργος Κακουλίδης, ο πιο σπουδαίος Έλληνας ποιητής της νεότερης γενιάς. Καταπληκτικό τραγούδι και καταπληκτική ερμηνεία. Κυρίες και κύριοι, σε 2-3 λεπτά θα είμαστε και πάλι. Στην πλατεία του Αγίου Βαρδαρίου σαν αρχαία τραγωδία η φαντάρη περιμένω αγκαθά μοναστηρίου κι ανεβαίνω
σκαφαντάρι. Περπατώ πάνω στα κάστρα, μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Ουρανός με δίχως άστρα, δρομολογία του Άδη. Περπατώ πάνω στα κάστρα. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, περπατώντας στα κάστρα, και νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Έναν πόλεμο σε πολλά-πολλά εισαγωγικά, έναν ανταγωνισμό πολλών δεκαετιών. Αυτό το συν πρωτεύουσα ξέρω πολύ καλά, επειδή έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, πόσο ενοχλεί εκεί πάνω, και ξέρω πολύ καλά πόσο το θεωρούν λόγια της παρηγοριάς όταν κάποιες φορές το κράτος της Αθήνας δεν στρέφει το βλέμμα του προς τα εκεί. Ξέρω επίσης πολύ καλά όμως ότι κάποιες φορές γκρινιάζει η Θεσσαλονίκη από σύστημα, από κεκτημένη ταχύτητα. Γιατί έτσι έχει μάθει και γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την προσοχή που της πρέπει. Και υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Υπάρχει σε όλες τις παρέες, δεν υπάρχει παρέα που δεν συζητά το θέμα, μία διαμάχη για το ποια είναι πιο ωραία πόλη. Ποια είναι πιο ωραία να την περπατάς, ποια είναι πιο ωραία να τη ζεις. Τι λέτε? Καταρχήν, για να παραφράσω λίγο τον Εγκονόπουλο, κύριε Χατζηνικολάου, τι ζητάτε από μένα, έναν πατρινό στρατηγό, σε αυτή τη διαμάχη? Αλλά πέρα από αυτό, έχετε δίκιο ότι υπάρχει αυτό, έτσι όπως το περιγράψατε ακριβώς. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Αναμφισβήτητα, η Θεσσαλονίκη είναι πιο ωραία πόλη. Και να την περπατάς και να ονειρεύεσαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν το συζητώ. Τουλάχιστον για μένα έτσι ισχύει. Σε ό,τι αφορά τη διαμάχη, έχει βαθιές ρίζες που σε ένα μεγάλο βαθμό είναι πραγματικές. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, έτσι έγινε η ανάπτυξη της χώρας. Λάθος. Με ένα λεκανοπέδιο 5 εκατομμύρια και όλη την άλλη Ελλάδα άλλα 5. Εκ των πραγμάτων, εκεί που είναι μαζεμένοι πολλοί και κυρίως η εξουσία, θα έχει και τη μερίδα του λέοντος. Και αυτό κάπως συνέβη και στο εξωτερικό, μόνο που το λύσανε εγκαίρως. Εμείς τώρα προσπαθούμε να το λύσουμε. Από εκεί και πέρα, σωστά έχουν αυτή την αίσθηση σε γενικές γραμμές λόγω αυτού που περιέγραψα, αλλά μερικές φορές είναι και λίγο άδικη. Μου έρχεται τώρα λίγο το θέμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας, και δεν κάνω πολιτική, το ξέρετε, όπου όντως η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έδωσε ένα μεγάλο ποσό, 70 δισεκατομμύρια, κάτι που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Όμως, σε γενικές γραμμές οι Θεσσαλονικοί έχουν δίκιο, αλλά νομίζω είναι μια περίοδος, μια χρονική περίοδος, τα επόμενα 5-6 χρόνια, που μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και στα Βαλκάνια και στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Έχει δίκιο η ελληνική επαρχία να νιώθει απομονωμένη και πολιτιστικά από την Αθήνα? Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν εδώ και που εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουμε, να τα ακούσουμε, να τα δούμε, να τα αγγίξουμε. 30.000%. Έχει απόλυτα δίκιο. Δεν έγινε απολύτως τίποτα επί 50 χρόνια, για να μιλήσουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει θέατρο, δεν υπάρχει κινηματογράφος, καταστρέφονται τα πάντα. Προσπάθειες που έγιναν, αν θέλετε, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγα χρόνια, αυτοσχεδιαστικά. Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, έστω και αν διαμαρτύρονται μειοψηφίες. Μάλιστα. Κύριε Μητροπάνο, ποιο είναι πιο ζεστό κοινό? Ξέρω ότι θα ξεκινήσετε φέτος τις εμφανίσεις σας από το Μήλο στη Θεσσαλονίκη. Ποιο από τα δύο είναι πιο ζεστό κοινό, πιο εκδηλωτικό, ή δεν υπάρχει διαφορά, είναι μύθος? Πιστεύω ότι κάπου καλλιεργείται ένας μύθος το πιο κοινό. Πιστεύω ότι, ο μύθος ότι οι Βόρειοι είναι πιο έξω καρδιά. Είναι πιο έξω καρδιά. Αλλά οπωσδήποτε πιστεύω ότι δεν είναι πια αυτές οι διαφορές μεγάλες, και αν θέλετε δεν είναι εκεί τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από πολιτιστικά και από αυτά που λέει ο Θάνος, πιστεύω ότι όντως υπάρχει καταποίηση σε αυτό που λέγεται είτε Θεσσαλονίκη είτε άλλες επαρχίες. Πιστεύω ότι οτιδήποτε πάει να συμβεί, να πυθεί, έρχεται και καπελώνεται από εδώ με τον έναν ή άλλον τρόπο, είτε μεταφέροντας εδώ είτε στέλνοντας εκεί για να καπελώσουν. Σιγά σιγά λύνεται αυτό το θέμα παντός, Δημήτρη. Μακάρι να λυθεί, αλλά να σου πω κάτι. Σιγά σιγά λέμε χρόνια τέλειωτα και τίποτα δεν γίνεται. Αυτό το θέμα της αποκέντρωσης είναι αίτημα των τελευταίων χρόνων και γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αίτημα μάλλον είναι πολλών δεκαετιών, αλλά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να γίνει, που εγώ δεν το βλέπω. Ας πούμε για κάτι καλό, για πράγματα που έχουν αρχίσει να γίνονται. Μην είμαστε όλο έτσι της φωνής, και δεν εννοώ από το Πασόκ, έτσι. Λέω γενικά.
υπάρχει αυτή η διάθεση να βοηθηθούν αναπτυξιακά κάποιες περιοχές. Πάντα υπήρχαν διάθεση. Και αν θέλεις όχι, δεν υπήρχε πάντα. Ναι, μην πάμε τώρα σε πάμε... ότι οικονομικά βοηθούμε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Όχι, αλλά δεν βοηθάμε τους ίδιους, βοηθάμε κάποια άλλα πράγματα. Να, λοιπόν, ένα σημείο που διαφωνούμε. Έψαχνες να βρεις, ψάχνατε να βρείτε. Βρήκατε τώρα σημείο. Απλώς θα τα λέω, έτσι να πω την άποψή μου, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η τάση ήταν λεκανοπαίδιο. Δεν υπήρξε ούτε φωνή να βοηθηθούν, ούτε για τα μάτια του κόσμου. Σας πάω στη δεκαετία του 50, στη δεκαετία του 60. Μετά τη μεταπολίτευση αρχίζει να υπάρχει το αίτημα να αρθρώνεται ο λόγος, αλλά κυρίως μετά το 81 αρχίζει και μπαίνει έστω θεωρητικά, για να αρχίσει τα τελευταία 6-7 χρόνια κάτι να αλλάζει. Κάτι. Νομίζω πολύ γρήγορα αυτή είναι η κατάσταση. Ωστόσο, δεν μου απήντησε ο κύριος Μητροπάνος για το ποια από τις δύο μάγισσες τον γοητεύει περισσότερο, η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Πού σας αρέσει να περπατάτε περισσότερο, να ζείτε περισσότερο? Δεν μου αρέσει περισσότερο. Μόνο να περπατάω και να ζω και το έχω πει ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο αγαπημένη μου πόλη, δεν έχω κανέναν διασμό. Η Αθήνα πιστεύω ότι είναι η πιο απρόσωπη, η πιο σκληρή, η πιο απάνθρωπη πόλη που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να ζει στην Αθήνα και να του αρέσει. Εκτός από λίγους κάποιους παλιούς. Γιατί ανάξω με την Αθήνα, ποιοι είναι οι Αθηναίοι τελικά? Άμα δούμε, οι τρεις μας είμαστε εδώ, δεν είναι κανένας Αθηναίος. Πάτρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη. Καταπληκτικός συνδυασμός. Καταπληκτικός. Υπερέχω, αλλά καταπληκτικός. Πάντως, κατάλαβα, κύριε Μικρούτσικη, ότι έχετε διαφωνία σε αυτό που είπε ο κύριος Μητροπάνος, ότι το κοινό εκδηλώνεται με τον ίδιο περίπου τρόπο. Πιστεύετε ότι είναι πιο ζεστό? Πιστεύω το κοινό, η Βόρεια Ελλάδα, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, είναι πιο ζεστή. Έχουν δηλαδή από εμάς τους Μωραΐτες κάτω, έχουν πιο έξω καρδιά, είναι πιο, σου σφίγγουν το χέρι καλύτερα. Θα συμφωνήσω μαζί τους σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ότι τελικά από τη στιγμή που και τι σημαίνει Αθηναίος, όλοι έχουν έρθει από βορρά και νότο, ότι εκεί κάπου χάνεις το λογαριασμό για να πεις οι Αθηναίοι οτιδήποτε άλλο, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν πας επάνω προς τα πάνω, αισθάνεσαι καλύτερα, έχεις μια αμεσότητα. Έχουν αμεσότητα ήδη. Έχουν γειτονιά, έχουν παρέες, έχουν πράγματα που δεν υπάρχουν εδώ. Εκεί πέρα βγαίνουν στην γειτονιά έξω και μιλάνε ένας με τον άλλον. Εγώ δεν ξέρω το διπλάνο του γειτονά μου, δεν ξέρω ποιος μένει, τι γίνεται, δεν ξέρω κανέναν. Ούτε θα το μάθεις μέσα. Ούτε θα το μάθω. Εκεί λοιπόν πας και ξέρεις ότι είναι οι παρέες. Είναι αυτό. Βλέπεις ότι υπάρχουν παρέες, φίλοι που ξεκινήσαν μαζί από τα παιδικά τους χρόνια, είναι ακόμα. Είναι στην ηλικία μας, ότι κοντά 50 χρονών και είναι φίλοι, είναι παρέες. Είναι... Δεν υπάρχουν. Πάντως έχει αρχίσει και η Θεσσαλονίκη και παραμεγαλώνει. Γίνεται και αυτή. Ό,τι, πια... Και αν συνεχίσει να μεγαλώνει, θα έχει τα συμπτώματα της Αθήνας. Άλλωστε, θέλετε να σας πω κάτι. Που και σαν υπουργός όταν ήμουν, που επειδή έκανα τις διάφορες περιοδίες, οι άλλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος έχουν το ίδιο αίσθημα εναντίον της Θεσσαλονίκης που έχει η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα. Πηγαίνετε να ρωτήσετε στη Βέρεια ή οπουδήποτε αλλού, μας καπελώνει η Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό. Όποια πόλη μεγαλώνει, μεγαλώνει. Καταπιέζει την αμέσως παρακάτω. Είναι φυσικός νόμος. Βρήκα λοιπόν και ένα σημείο διαφωνίας, δόξα τω Θεώ, αλλιώς θα φάνταζε και λίγο στημένη η εκπομπή. Λοιπόν, θέλετε να σας πω κάτι. Είπαμε επίτηδες στο διάλειμμα να διαφωνήσουμε σε κάτι για να μην είναι σκάνδαλο. Θα κλείσω, παρά την στημένη διαφωνία, προβάλλοντας την κατεξοχήν συμφωνία σας. Και η κατεξοχήν συμφωνία σας, αυτή που μας γοητεύει όλους, είναι όταν ο κύριος Θάνος Μικρούτσικος γράφει και παίζει μουσική και όταν ο κύριος Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τα τραγούδια του κύριου Θάνου Μικρούτσικου. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πούμε πιο ζεστή, πιο θεσσαλονικιώτικη, να το πω έτσι, πιο βορειοελλαδίτικη, καληνύχτα απόψε στους τηλεθεατές μας από όλη την Ελλάδα. Παρακλίνοντας με αυτήν την νομίζω αξεπέραστη συμφωνία που είναι η μουσική συμφωνία σας. Είσαστε πολύ καλός, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εγώ. Απ' έξω,
τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω και δε με νοιάζει τι θα φέρει το απ' έξω κι άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Στο σημερινό συναλλητήριο συμμετέχουν και μαθητές οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο παράτασης του διδακτικού έτους, κατέβηκαν στους δρόμους για να συμπαρασταθούν στους καθηγητές τους. Πιστεύω πως οι καθηγητές μας συμπαραστέκονται όχι μόνο σαν καθηγητές, μας κοιτάνε μας βλέπουν σαν παιδιά τους, σαν φίλοι τους και παίζουν πολύ μεγάλους ρόλους στη ζωή μας. Η συνάντηση που επεδίωξαν οι καθηγητές με τον Πρωθυπουργό μπορεί να μην έγινε. Ωστόσο, ο κύριος Σιμίτης από το Βήμα της Βουλής έκανε γνωστές τις προθέσεις του για το θέμα της οικονομικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών. Οι μισθολογικές αυτές αυξήσεις είναι μισθολογικές αυξήσεις, πιστεύουμε εμείς, σημαντικές. Είναι ίσως όχι στο ύψος των προσδοκιών των εκπαιδευτικών λειτουργών, αλλά δείχνουν ότι η πολιτεία ήταν αποφασισμένη και έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Η αναστάτωση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στον χώρο της παιδείας μεταφέρθηκε σήμερα και στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, μετά από επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία των καθηγητών. Καταλήγοντας, κύριε Πρωθυπουργέ, σας κάνω έκκληση. Μην ακολουθήσετε την πολιτική που μέχρι τώρα ακολουθείτε στον τομέα των αγροτών. Σήμερα που θα έρθουν να σας επισκεφθούν, να τους δείτε, διότι αυτά τα οποία μου είπαν εκείνοι, με αυτά τα οποία μας είπατε στην αίθουσα, απέχουν κατά παρασάνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ είχε συνάντηση και με τον πρώην Υπουργό Παιδείας Γιώργο Σουφλιά. Γνωρίζω τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά πάνω απ' όλα δεν μπορεί να υπάρξει, και επιμένω, διακριτική μεταχείριση εις βάρος των εκπαιδευτικών με το νέο μισθολόγιο, και αυτή υπάρχει. Όμως το απεργιακό κύμα φουντώνει, καθώς από τη Δευτέρα κλείνουν και τα δημοτικά σχολεία. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μετέτρεψαν την τριήμερη απεργία που αρχικά είχαν αποφασίσει σε πενθήμερη, χωρίς να αποκλίνουν το ενδεχόμενο της απεργίας διαρκείας. Στον χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία την 3η 4 Φεβρουαρίου σε ένδειξη συμπαράστασης. Ορθά ανοίχτο λοιπόν το μέτωπο των καθηγητών και από ό,τι φαίνεται δεν γνωρίζουμε ακόμα αν και πότε θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία. Τα παιδιά μας ίσως βρεθούν μπροστά στην παράταση του σχολικού έτους. Θα μιλήσουμε σε λίγο με καθηγητές, κάποιους από αυτούς που βγήκαν το πρωί στους δρόμους. Να έρθουμε όμως τώρα στο άλλο μέτωπο, το οποίο φαινόταν ότι βρίσκεται σε ύφεση, το αγροτικό, αλλά ξαφνικά ανέβηκαν οι τόνοι στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αγροτών στη Θεσσαλία, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπλόκαραν τα μπλόκα των αγροτών στα διόδια των Τεμπών και του Μοσχοχωρίου. Η επιμονή των αγροτών να αποκλείσουν τους δρόμους συνάντησε την αποφασιστική στάση της αστυνομίας, η οποία επιστράτευσε ακόμη και ελικόπτερα για να στήσει τα δικά της οδοφράγματα. Με ελικόπτερα, περιπολικά και κλούβες προσπάθησε η αστυνομία να σταματήσει τους αγρότες της Καρδίτσας που κατευθύνονταν προς τα διόδια του Μοσχοχωρίου. Το γεγονός προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των συγκεντρωμένων, ενώ ο αστυνομικός διευθυντής προειδοποιούσε πως είχε σαφείς εντολές για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεχόμαστε μία επίθεση. Σαν αγρότες. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι αντιδημοκρατικό από τη μεριά της κυβέρνησης. Δεν έχουμε στόχο ούτε σκοπό να συγκρουστούμε. Οι δηλώσεις του κυρίου Πασχαλίδη χθες για αίμα, τις επιστρέφομαι, ήταν κατάπτυστες και αυτός έχει την ευθύνη και η κυβέρνησή του.